συνολικά ψήφισαν 300 βουλευτές. Ο βουλευτής κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας έλαβε 249 ψήφους, 51 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Βουλής Κώστας Στασούλας εξελέγει ξανά πρόεδρος του Κοινοβουλίου από την Ολομέλεια με 249 ψήφους, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, Ελληνική Λύση και 51 παρών, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Σπαρτιάτες, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εκλέγεται ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, τον οποίον παρακαλώ να ανέρθει στο Προεδρείο και να καταλάβει την έδρα του Προέδρου. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολή του τον είχε προτείνει για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής. Στην ομιλία του ο κύριος Στασούλας ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τους βουλευτές που το στήριξαν αλλά και τους ψηφοφόρους των Ιωαννίνων που τον έστειλαν για άλλη μια φορά στη Βουλή. Θα ήθελα να σας απευθύνω προφρόνως δε τις ευχαριστίες μου για την τιμητική εκλογή μου ως Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, έπειτα από την επίσης άκρος τιμητική πρόταση υποψηφιότητος που υπευλήθη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τους οποίους ευχαριστώ επίσης θερμότατα. Την ίδια στιγμή ευγνώμων στέκομαι προς τους συμπατριώτες μου στα Ιωάννινα, που για 11η αδιάπτωτη φορά με έκριναν άξιο να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Για τελευταία φορά στην παρούσα Βουλή ανέβηκε στο Προεδρείο απερχόμενος αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου Νικήτας Κακλαμάνης προκειμένου να διευθύνει τη διαδικασία εκλογής νέου Προεδρείου. Στο σύντομο αποχαιρετισμό του ανέφερε ότι η πορεία που ξεκίνησε πριν από 8 έτη τελειώνει σήμερα για να προσθέσει πως μπορεί η έδρα να φαντάζει ψηλά, ουδέποτε όμως την αντιμετώπιζα αφιψηλού. Όπως στην ιατρική έτσι και στην πολιτική επέλεξα να παραμείνω προσγειωμένος, να δουλέψω και να φτιάξω γέφυρες, από αύριο όλα θα είναι αλλιώς. Ξεκινάμε από το ίδιο υψόμετρο με διαφορετικές ισορροπίες, ένα πολύχρωμο σύνολο όπως της Νέας Βουλής. Σας καλώ να επενδύσουμε στη σύνεση και στην αλήθεια των προθέσεών μας.